Και είναι βασική πολιτική προτεραιότητα της κυβερνήσεως να υπάρξει η κατά τον καλύτερη αξιοποίηση των χρημάτων Ταμείου Ανάκαμψης για την αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Γιατί κατά ψέματα και ο κτηριακός εξοπλισμός παίζει ρόλο σε ένα καλό σύστημα υγείας. Το περιβάλλον που εργαζόμαστε, το περιβάλλον στο οποίο βρίσκονται οι ασθενείς μας. Και η ευταξία και η ομορφιά του χώρου δεν είναι πολυτέλεια, είναι αναγκαιότητα. Και στην πραγματικότητα αξιοποιήσαμε μια ευκαιρία που παρουσιάστηκε στη χώρα με το Ταμείο Ανάκαμψης για να μπορούμε να δώσουμε ζωή στο ΕΣΥ για τα επόμενα 50 χρόνια. Γιατί σε πολλές μονάδες, πάμε τώρα ότι κάνουμε ανακαίνιση, εγώ τις επισκέπτομαι, έχει να γίνει παρόμοιο έργο σε ένα που πήγαμε από τη δεκαετία του 60. Του 1960, το λέει το έργο στο 2024. Άρα έχουμε πραγματικά μέσω του προγράμματος αυτού τη δυνατότητα να ξαναφτιάξουμε το κτηριακό μας εξοπλισμό καινούριο, ενεργειακά αποδοτικό, φιλικό στο περιβάλλον, φιλικό στο χρήστη, τον ασθενή, αλλά και με ένα ευπρεπές περιβάλλον εργασίας για τους ίδιους εργαζόμενους. Γιατί και αυτό μας ενδιαφέρει. Δεν θεωρούμε δευτερεύον θέμα αυτό. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Υπάρχη. Τρέχει γρήγορα το πρόγραμμα στην Τρίτη, είπε. Αυτό είναι στα σύν της αξιολόγησης που περνάτε τώρα, κύριε Υπάρχα, διότι αν αρχίτε σε αυτά, δεν θα σκάνουμε. Εσπάτε γρήγορα, το οποίο είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Και δεν σας κρύβω ότι είμαι έτοιμος ήδη με τις υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας να δω ό,τι περισσέψει και δεν έχει γίνει όπως εγώ θέλουμε μέσω από τα Ταμείο Ανάκαμψης, να το βάλουμε στο ΕΣΠΑ. Και να δούμε πώς θα κλείσουμε όλο τον κύκλο, ώστε να έχουμε ένα καινούριο περιβάλλον σε όλα τα κέντρα υγείας. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Σαμαρά για τη βοήθειά του ως τεχνικού συμβούλου του Ταμείου Ανάκαμψης για όλα αυτά τα έργα. Τους αναδόχους, στους οποίους εύχομαι να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους. Είμαι βέβαιος θα είστε, διότι αλλιώς δεν θα πάμε καλά. Αλλά είμαι βέβαιος θα είστε και θα επιβραβεύσω ιδιαίτερα με δημόσια έβγαια την ακόμα ταχύτερη της προβλεπομένης συμβάσεως υλοποίησης των έργων. Όπου θα πάμε να τα επισκεφτούμε όταν είναι έτοιμα. Έχουμε ήδη αρκετά παραδοτέα στην Τρίτη Ήπερ. Έχουν υπάρξει και ΤΕΠ που ανακαινιστεί και κέντρα υγείας που ανακαινιστεί, τα οποία πρέπει να πάμε να επισκεφτούμε και τα δείχνουν στον κόσμο. Με ενδιαφέρει να παρουσιάσουμε το σύστημα όχι μόνο για τα αρνητικά σημεία. Εγώ δεν αντιλέγω ότι υπάρχουν αρνητικά, αν πάρξει εδώ, δεν αναρωτήσω την κατάσταση. Και πολλά αρνητικά υπάρχουν και καθυστερήσει υπάρχουν και λύσει που υπάρχουν και πολλά αρνητικά. Αλλά δεν είναι όλα αρνητικά. Και πολλά θετικά. Πρέπει να παρουσιάζουμε και τα θετικά του συστήματος και τις επιτυχίες του συστήματος. Είναι και αυτό με συνευθύνη. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό ρίζικα. Ευχαριστούμε.